Μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη που μπορεί να έχει περαιτέρω συνέπειες είναι μια ανακοίνωση από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή που λέει ότι ε, δύο ρωσικά πλοία εμπορικά χτυπήθηκαν από Ουκρανικούς πυράβλους στη θάλασσα της ε, Αζοφικής και υπάρχουν απώλειες εκεί, υπάρχουν θύματα σύμφωνα πάντα Μάλιστα. με τη ρωσική πλευρά. Hey. Μένει βέβαια αυτό να επιβεβαιωθεί, διότι μπορεί να χρησιμοποιείται ω άλοθη από την πλευρά των Ρώσων. Είναι αυτές οι διαψεύσεις και οι επιβεβαιώσεις που μέχρι να έρθουν από μια ανεξάρτητη πηγή, όχι τη ρωσική πλευρά, ούτε την ουκρανική πλευρά, θα δημιουργούν κλίμα... Και ένταση και μπορεί να χρησιμοποιούνται και ω άλοθη για οποιαδήποτε επιπλέον Ακριβώς, επιχείρηση. ναι. γι' αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και πρέπει να σα πω ότι και η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι κατέριψε ελικόπτερα αυτή τη φορά. Αλλά να σα θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά που είχε κάνει μια αντίστοιχη ανακοίνωση, λίγο νωρίτερα, η Ουκρανική πλευρά διαψεύστηκε από, την, από τη Ρωσία, από το Κρεμλίνο. Τώρα προφανώ θα είμαστε σε πόλεμο ανακοινώσεων, διαψεύσεων, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι των Έτσι. μέσων ενημέρωση.